Las pites, sí. Se paracruzan el día de día. Καλησπέρα σας, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, διαζώσεις και διαδικτυακά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ενδοκρινολογική Εταιρεία για την τιμή που μας έκανε να συμμετέχουμε ως παιδίατροι με εξειδίκευση στην ενδοκρινολογία, σε θέματα που άπτονται καθαρά της παιδικής ηλικίας και αφορούν στην ήβη και την ενίβωση. Μαζί με τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο καθηγητή κύριο Χρήση, θα συμπροεδρεύσουμε και θα συντονίσουμε αυτό το τραπέζι, το οποίο έχει αρκετές ιδιαιτερότητες και θα έχει και κάποιες εκπλήξεις με το σύστημα ερωτήσεων και απαντήσεων μετά, οι οποίες θα γίνουν με ένα σύστημα που θα σας εξηγήσουμε. Και παρακαλούμε πάρα πολύ τόσο οι συνάδελφοι που είναι στο χώρο εδώ, όσο και οι συνάδελφοι που μας παρακολουθούν διαδικτυακά, να συμμετέχουν. Είναι πολύ σημαντικό, διότι κανείς μέσα από αυτές τις ερωτήσεις μπορεί να αποκρισταλώσει τα συμπεράσματα και τα μηνύματα που πρέπει να πάρει για το σπίτι του. Κύριε Χρήση, αν θέλετε κάτι να προλογίσετε κι εσείς. Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι και οι τρεις παιδίατροι ενδοκρινολόγοι έχουν hands-on experience σε όλα αυτά τα θέματα. Πολλές φορές υπάρχουν ερωτήματα τα οποία ακόμη είναι άλυτα και θα καλέσω την κυρία Κοτανίδου να μας μιλήσει για την πρώιμη ήβη. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω θερμά να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενδοκρινολογικής Εταιρείας για την πολύ μεγάλη τιμή να είμαι σήμερα μαζί σας σε αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα τράπεζα μαζί με εκλεκτούς καθηγητές και συναδέλφους. Στο πρώτο κομμάτι θα διαχειριστούμε τα θέματα της πρώιμης ήβης με δύο τρόπους. Αρχικά θα περιηγηθούμε λίγο στην θεωρία της πρώιμης ήβης και μετά στο δεύτερο κομμάτι θα συζητήσουμε μαζί κάποια τρία περιστατικά στα οποία θα υπάρχει και μια διαδραστικότητα όπως ανέφερε η κυρία Πρόεδρος. Σε αυτό που ονομάζουμε ενίβωση και πολλές φορές συγχαίεται με τον όρο εφηβεία που περιλαμβάνει μέσα και πολλά κομμάτια του ψυχισμού και της ψυχοσωματικής ανάπτυξης. Ουσιαστικά πρόκειται για μια από τις πιο σημαντικές περιόδους που καλόμαστε να διαχειριστούμε κατά κύριο λόγο εμείς οι παιδίατροι, στην οποία θα παρατηρήσουμε την εμφάνιση των δευτεραγών χαρακτηριστικών του φύλου, θα λάβει χώρα η ευξητική αιχμή, θα εγκατασταθεί σιγά σιγά η γονιμότητα και θα δούμε πολλές αλλαγές στη συμπεριφορά του εφήβου μας. Και αυτό γιατί ξέρουμε ότι βιοχημικά περιμένουμε τη μεγάλη αλλαγή στο βιοχημικό προφίλ του ατόμου, η οποία στην οποία κυρίαρχο ρόλο και πρωταγωνιστικό θα παίξουν τα στεροειδότη φύλλα και ο γονοτροπίνες, που είναι και οι κύριοι παράγοντες αυτής της περίοδου. Είναι τόσο πολύπλοκα τα νευρονικά δίκτυα και οι αλληλεπιδράσεις μέσα στη φυσιολογία. Σας έκανε μια πάρα πολύ ωραία ανασκόπηση η κυρία Λέκα στην προηγούμενη τράπεζα. Αν θα μπορούσα κάτι μόνο να πω για να κρατήσουμε, είναι αυτό που πολλές φορές στα δικά μας παιδοκρινολογικά συνέδρια υπάρχει και σαν τίτλος, «Puberty starts with a kiss», και όλα αυτά για τους νευρώνες του kiss, των μωρίων της kiss πεπτίνης, οι οποίοι είναι και οι μεγάλοι πρωταγωνιστές πριν ακριβώς την ενεργοποίηση μέσα από αυτό το πολύ μεγάλο δίκτυο των GnRH νευρώνων, οι οποίοι θα αρχίσουν να εκρίνουν τον GnRH με σκοπό να ξεκινήσει αυτή η πολυπόθητη ήβη. Και άρα γι' αυτό είναι ένας άξονας που θα πρωτολειτουργήσει τώρα στην εφηβεία. Όχι, γνωρίζουμε όλοι ότι και στην ευρυϊκή περίοδο και περιγεννητικά υπάρχει μια περίοδος εκεί κοντά στην 20η εβδομάδα της κύσης που έχουμε μια ενεργοποίηση αυτού του άξονα με άγνωστο μηχανισμό. Ακολούθως όμως στην παιδική ηλικία αυτός ο παράγοντας θα μπει σε καταστολή, σε πλήρη ύφεση, θα ανασταλθεί και ακολούθως στην πορεία όταν ξεκινάει η διαδικασία της ενίβωσης θα
θα χτυπήσει το εσωτερικό ρολόι, από το internal clock, θα γίνουν όλες οι νευροενδοκρινικές ρυθμίσεις και με επιγεννητικό και γενετικό τρόπο, αφού ρυθμιστεί το σύστημα, θα αρχίσει να λαμβάνει χώρα η έκρηξη ξανά αυτού του GnRH παράγοντα. Οι GnRH νευρώνες δεν είναι παρθένοι μόνοι τους, επηρεάζονται από πάρα πολλούς παράγοντες. Επίσης, αναφέρθηκαν πολύ επιγραμματικά, θα αναφέρω εκτός από τα γονίδια, το ενδομήτριο περιβάλλον, τις κοινωνικές συνθήκες, την υιοθεσία, τη σύσταση του σώματος, τη χρόνια νόσο, την παρουσία της χρονίας νόσου και του στρες, την άσκηση και επίσης τους πολύ επίγνωστους ενδοκρινικούς διακταράκτες που μας απασχολούν πολύ τελευταία. Όλοι αυτοί θα παίξουν το ρόλο τους και θα ρυθμίσουν τους GnRH νευρώνες του ατόμου, με τελικό σκοπό πιο να έχουμε την ανταπόκριση από τις γονανοτροπίνες, που και αυτές θα ακολουθήσουν μια παράλληλη πορεία σχεδόν με αυτή που ακολουθεί και ο GnRH. Μια μικρή αιχμή στη διάρκεια της mini puberty, μετά με καταστολή, με πολύ πολύ χαμηλές κατασταλμένες τιμές, στις οποίες πάντα προεξάρχει η FSH, έτσι και ακολούθως στην εφηβεία με την εργοποίηση του άξονα και τη σφιγμική τους έκρηση. Και αφού λοιπόν όλα αυτά είναι όλα ίδια και συμβαίνουν έτσι σε όλους, τι αλλάζει, γιατί πρέπει να το συζητούμε, είναι κάτι κατεστημένο, γνωστό. Ξέρουμε ότι προϊόντος του χρόνου, όσο περνούν δεκαετίες, αυτή η πορεία μοιάζει να μετακινείται λίγο στον χρόνο και να μην είναι ένα σταθερό γεγονός. Όσο βλέπετε εδώ πολύ γνωστά διαγράμματα από πάρα πολύ, από paper των τελευταίων ετών που συζητήθηκαν όσο τίποτα άλλο στην παιδιατρική ενδοκρινολογία, που τεκμηριώνουν πώς αυτή η πορεία της ενίβωσης με το τελικιωτικό γεγονός της σεμιναρχής δεν είναι ένα σταθερό γεγονός, αλλά αρχίζει σιγά σιγά να εκπίπτει και να εμφανίζεται όλο και νωρίτερα. Και αφού λοιπόν αυτό είναι μια δυναμική κατάσταση, πρέπει να έχουμε και έναν ορισμό. Κάπως πρέπει να ορίσουμε το φυσιολογικό για να φτάσουμε στο παθολογικό. Να λοιπόν μια Gaussian καμπύλη, μια κατανομή Gauss, στην οποία βλέπουμε πώς ορίζεται η πρώιμη ενίβωση και πώς ορίζεται η ενωρής ενίβωση. Και εδώ βλέπουμε τα διαγράμματα στα οποία δίνουν τα χρονικά όρια των 8 και των 9 ετών για τα κορίτσια, που κάτω από αυτά τα χρονικά πλαίσια έχουμε πλέον την πρώιμη ήβη. Με ποιο τρόπο ο παιδίατρος θα χτυπήσει το καμπανάκι του κινδύνου ότι εδώ κάτι συμβαίνει, όχι με τίποτα άλλο, αλλά με τα χέρια του, με την κλινική του εξέταση, με τη σταδιοποίηση κατά Τάνερ, που πάντα κάνει στο παιδί που παρακολουθεί διαχρονικά, για να ζητήσει την ενδοκρινολογική συμβουλευτική, και σε ένα αγόρι θα δει το αγόρι να περνά από το στάδιο 1 του άνυβου κατά Τάνερ παιδιού στο στάδιο 2, με την αύξηση του μεγέθους του όγκου των όρχιων από τα 3 ml στα 4, ή σε ένα κορίτσι με την αύξηση των μαστών από το στάδιο 1 στο στάδιο 2, με αυτό το μπάτ, το μπουμπούκιασμα του στήθους. Άρα λοιπόν, ο ορισμός μας περιλαμβάνει το χρονικό όριο των 8 ετών για την εμφάνιση της θυλαρχής στα κορίτσια και των 9 ετών για την εμφάνιση της αύξησης του μεγέθους του όγκου των όρχιων πάνω από τα 3 ml στα αγόρια, το οποίο ορίζει την πρώιμη ενίβωση. Φυσιολογικά, αφού έχουν ενεργοποιηθεί οι GnRH νευρώνες και αυτοί έχουν προκαλέσει την αύξηση της σφιγμής των γονανοτροπινών, αυτές θα δράσουν στα περιφερικά όργανα στόχους και θα μας δώσουν τα στεροειδή του φύλου, τα οποία εκτός από την ανάπτυξη των δευτερογενών χαρακτηριστικών, θα μας δώσουν επίσης την αύξηση του όγκου των όρχων και την θυλαρχή και την αδραρχή, και επίσης και θα συνεισφέρουν και αυτά με τη σειρά τους στην αυξητική αιχμή που θα λάβει χώρα αυτή την περίοδο. Αν λοιπόν αυτά όλα συμβούν νωρίτερα στο χρονικό πλαίσιο που φάλαμε, στους χρονικούς σταθμούς των 8 και 9 ετών που βάλαμε νωρίτερα, δύο τεινά θα συμβαίνουν. Ή θα πρόκειται για μια κεντρική κατάσταση, μια κεντρική πρώιμη ήβη, στην οποία ο άξονας υποθάλαμος υπόφυση γονάδες ενεργοποιήθηκε νωρίτερα από το αναμενόμενο, και άρα έχουμε σφιγμική έκρηση νωρίτερα των ανθρωπινών που διαγείρουν το όργανο στόχος. Ή ενδεχομένως να πρόκειται για μια περιφερική κατάσταση, μια περιφερική πρώιμη ήβη, στην οποία ο άξονας είναι κατεσταλμένος πλήρως. Παρά τα αυτά όμως, τα όργανα ή από κάπου από την περιφέρεια προκύπτουν στεροειδή του φύλου. Η επιδημιολογία μας λέει από τη βιβλιογραφία ότι αυτό που συνήθως συχνότερο είναι η κεντρική προημίδη και όχι η περιφερική, και ότι ανάμεσα στα δύο φύλλα αυτά που συχνότερα παρουσιάζουν πρώιμη ενίβωση είναι τα κορίτσια παρά τα αγόρια. Και επίσης ότι αν μπορούμε να πούμε πού είναι τα πιο πολλά μας περιστατικά, θα λέγαμε ότι είναι περίπου τα 7 έτη της ζωής και όχι νωρίτερα, είναι πιο σπάνιο νωρίτερα. Και αν μπορούμε αιτιολογικά να προσανατολιστούμε επιδημιολογικά πού βρισκόμαστε στις αιτίες, συνήθως πρόκειται για ιδιοπαθείς καταστάσεις, πιο σπάνια για υποκείμενα αίτια.
Ας δούμε λοιπόν τις αιτίες της πρώιμης ύβης. Αν πρόκειται για μια κεντρική κατάσταση, μια κεντρική πρώιμη ύβη, τη μέρα του Λέοντος έχει ιδιοπαθής κεντρική πρώιμη ύβη. Πολύ ωραία, νωρίτερα ανασκόπησε όλη τη βιβλιογραφία η κυρία Λέκα με τα γονίδια που ξέρουμε πλέον τεκμηριωμένα ότι συνήθως με imprinting φαινόμενο μπορούν να μας δώσουν από τις μεταλλάξεις τους κεντρική πρώιμη ύβη. Δεν θα μείνω περισσότερο σε αυτά, να μην σας κουράσω. Αν όμως δεν πρόκειται για μια κατάσταση τέτοια, μπορεί να είναι μια μη ιδιοπαθής κεντρική πρώιμη ύβη, στις οποίες έχουμε δύο σταθμούς να συζητήσουμε. Αφενός το υποθαλαμικό αμάρτωμα, που είναι το νούμερο, το συχνότερο αίτιο από το κεντρικό νευρικό σύστημα, αλλά και άλλοι όγκοι, οι δυσπλασίες του κεντρικού νευρικού συστήματος που μπορούν να οδηγήσουν σε κεντρική πρώιμη ύβη, ή διαφορετικά να πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά ενός γνωστού συνδρόμου που ξέρουμε ότι συμμετέχει στη συστηματολογία του και με τον τρόπο αυτό, με την πρώιμη ενίβωση με κεντρικό τρόπο. Στην άλλη περίπτωση, στην περίπτωση της περιφερικής πρώιμης ύβης, θέλω σε τρεις σταθμούς αιτιολογικούς να μείνουμε. Στο πρώτο, ο πρώτος αιτιολογικός σταθμός θα μπορούσε να ήταν όλα τα σύνδρομα της αυτόνομης γοναδικής δραστηριότητας. Πιο γνωστό σε όλους μας το σύνδρομο McKinnon-Bright, στο οποίο έχουμε την κλασική τριάδα καφέ, ολεκυλίδες, εινώδη δυσπλασία των οστών, πρώιμη ενίβωση με κύστες στις οθήκες, από τις γνωστές ενεργοποιητικές μεταλλάξεις του GSA. Ο δεύτερος σταθμός αιτιολογικός, στον οποίο θα ήθελα να σταθούμε στην περιφερική πρωιμή, θα ήταν όλοι οι όγκοι των γονάδων. Όγκοι που μπορούν να προέρχονται είτε από τα επιθυλιακά κύτταρα, είτε από τα γενετικά κύτταρα, είτε ακόμη και από τα κύτταρα του στρώματος της γενετικής χορδής. Η τρίτη οικογένεια και η τρίτος σταθμός, πολύ πιο σπάνιος, αλλά έχει αξία να τον, πάντα να τον θυμόμαστε, οι όγκοι που παράγουν β' χωρική γονοτροπίνη, πρόκειται για καταστάσεις οι οποίες συνήθως βρίσκονται ανατομικά στη περιοχή της μέσης γραμμής ή στο ύπαρ. Και θα σταθώ σε άλλους δύο σταθμούς που πολλές φορές δημιουργούν πρόβλημα στη σκέψη μας, στην περίπτωση στην οποία μπορούμε να έχουμε μια μεμονωμένη πρώιμη αδρεναρχή, που δεν συνοδεύεται συνήθως εξ αρχής τουλάχιστον με θηλαρχή, μόνο την αδρεναρχή, όπου εκεί βλέπουμε τα σημεία της απεδονογνωμίας, τα τεκμηριώνουμε και βιοχημικά και εκεί αναζητούμε επινεφριδιακές βλάβες. Πιο συχνό από όλες τις διαταραχές αυτές είναι η κλασική μορφή της συγγενούς υπερπλασίας του φλοίου των επινεφριδίων, στην οποία εμείς βλέπουμε ένα παιδί με σημεία υπεραδρογνωμίας, με πρόοδο της οστικής του ηλικίας και πράγματι βιοχημικά τεκμηριώνουμε ψηλές τιμές 17-ιδρόξης προγεστερώνης, που όλη αυτή η κλινική συμπτωματολογία σχετίζεται με τα μπλοκ στο μεταβολισμό των στεροειδών στην περιφέρεια και ξέρουμε ότι είναι μια γενετική κατάσταση, την οποία πολλές φορές αναζητούμε το ενζημικό μπλοκ, τεκμηριώνουμε πού είναι και βάζουμε την διάγνωση και προχωρούμε στην συνέχεια και στην αντιμετώπιση. Και ένας τελευταίος, πέμπτος σταθμός, επίσης μη κλασικός, αλλά πολύ σημαντικός να τον έχουμε πάντα στο νου, η εξωγενής έκθεση. Πάρα πολλά τα σκευάσματα και τα χημικά προϊόντα με τα οποία μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή ένα παιδί και σε αυτό να οφείλεται η περιφερική πρώιμη ύβη που εμείς βρίσκουμε. Άρα λοιπόν, συνάδελφοι, έχοντας στο νου όλα αυτά από την αιτιολογία στις δύο πολύ μεγάλες καταστάσεις, την κεντρική και την περιφερική, τι θα κληθούμε να αξιολογήσουμε. Πρώτα απ' όλα θα κληθούμε να αναζητήσουμε αν υπάρχουν σημεία που μπορούν να μας κατευθύνουν ως προς την αιτιολογία. Αν υπάρχουν κεφαλαλγία, προηγούμενο τραύμα, λίμωξη, κάποια οπτική διαταραχή. Από το οικογενειακό αναμνηστικό θα ψάξουμε να βρούμε αν υπάρχουν θετικά σημεία και επίσης θα αναζητήσουμε να βρούμε το χρόνο που ανιβώθηκε η μητέρα ή ακόμη και ο πατέρας. Και στη φυσική μας εξέταση, φυσικά θα σταδιοποιήσουμε το παιδί μας κατά τάνερ για να το κατατάξουμε, αλλά θα συμπληρώσουμε με μια πλήρη κλινική εξέταση αναζητώντας μήπως υπάρχουν στοιχεία από τις αιτιολογίες που ήδη γνωρίζουμε που μπορούν να μας συνδέσουν την κλινική εικόνα της πρώιμης ανίβωσης με κάποιο γνωστό, με κάποια γνωστή κλινική οντότητα. Είναι πολύ σημαντικό στη σωματοδομή να μείνουμε και να υπολογίσουμε BMI, να το σταδιοποιήσουμε, να το βάλουμε στο διάγραμμα και να δούμε αν υπάρχει υπερβάλλον βάρος ή παχυσαρκία, γιατί επίσης αυτό θα μας διευκολύνει και θα μας κατατάξει τη σκέψη μας. Και οπωσδήποτε αυτές οι πολύ σημαντικές για μας παιδιάτρους καμπύλες ανάπτυξης, να υπολογίσουμε τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης για να δούμε αν υπάρχει πρόοδος, αν υπάρχει επιτάχυνση ή αν ένα παιδί που ακολουθεί την καμπύλη από την οποία είχε μπει από μικρότερη ηλικία και δεν υπάρχει καμία μεταβολή στην καταμήκος του ανάπτυξη. Και τέλος, τι εργαλεία έχουμε. Φυσικά έχουμε την οστική ηλικία, στην οποία θα παραγγείλουμε την ακτινογραφία αριστεράς άκρας χειρός και θα την εκτιμήσουμε για να μπορέσουμε να δούμε αν υπάρχει σύμπνοια, αν συμπορεύεται η χρονολογική με την οστική ηλικία ή αν υπάρχει πρόοδος κριτικά με τη χρονολογική. Και βάζω κάποια σημεία κλειδιά, τα οποία όλοι τα γνωρίζουμε, αλλά έχει αξία να τα θυμόμαστε. Το συσσαμοειδές οστούν που είναι θεμελιώδες και όλοι ξέρουμε τα 13 έτη για τα αγόρια και τα 11 έτη για τα κορίτσια, ότι τότε είναι φυσιολογικά η ανατολή τους και μπορούμε να προσανατολίσουμε
προσανατολιστούμε στο αν έχουμε νωρίτερα σημεία πρόοδου σε μικρότερε χρονολογικέ ηλικίε. Το εργαστήριο θα το αξιοποιήσουμε, φυσικά και θα το αξιοποιήσουμε, όταν υπάρχουν ενδείξει από όλα τα προηγούμενα. Και τι θα παραγγείλουμε, αφενός στην αρχή βασικέ τιμέ γονατοτροπινών, και ξέρουμε από τι τελευταίε μα ομοφωνίε ότι τιμέ που μετρώνονται στην LH πάνω από 0,2, 0,8 σε άλλα σημεία έω και το 1,5 δίνουν στη βιβλιογραφία θα μπορούσαν να αντιστοιχούν σε τιμές εφηβικού τύπου. Μιλώ για βασικές τιμές και για τιμές μέσα στην δοκιμασία πρόκλησης. Ενώ στη δοκιμασία πρόκλησης, στην LHRH δοκιμασία, ξέρουμε πλέον ότι ένας λόγος, το peak LH προς FHH, πάνω από 0,66, ακόμα και το 0,66 πλέον χρησιμοποιούμε και όχι το 1 που είχαμε παλαιότερα, δίνει μια εφηβικού τύπου απάντηση. Ή αν θέλουμε να αξιολογήσουμε τις απόλυτες τιμές της LH, με τη διέγερση, τιμές πάνω από 5 ή από 8, σύμφωνα με άλλες οδηγίες, κρίνονται ως τιμές εφηβικού τύπου. Απεικονιστικά, εκτός από την ακτινογραφία της αριστεράς άκρας χειρός, έχουμε στα χέρια μας και το υπερχογράφημα των εσωγεννητικών οργάνων. Ένας στόχος που μπορούμε να βοηθηθούμε οπωσδήποτε είναι διαγνωστικά, αν υποπτευόμαστε ότι υπάρχει κάποια κακοήθεια, κάποια εξεργασία. Πέραν τούτου, όμως, τα κορίτσια, το υπερχογράφημα εσωγεννητικών οργάνων που γίνεται διακοιλιακά, μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ στο να αξιολογήσουμε το μέγεθος, τα μεγέθη γενικώς των εσωγεννητικών οργάνων και με τιμές αναφοράς που έχουμε, να καταλάβουμε αν πρόκειται για εσωγεννητικά όργανα τα οποία έχουν στρογγονοποιηθεί, έχουν εκτεθεί σε εστρογόνα ή όχι, αξιολογώντας το μήκος της μήτρας, το μέγιστο μήκος, τον όγκο της, το πάχος, το αν υπάρχει μετρήσιμο ή όχι ενδομήτριο και αυτό τι πάχος έχει, τον αριθμό των οθυλακίων που μετρούνται σε κάθε οθήκη, τον όγκο της οθήκης και φυσικά και τη μέγιστη διάμετρο του πιο μεγάλου οθυλακίου σε κάθε πλευρά. Και τέλος, μια πιο προχωρημένη απεικόνηση που κάποιες φορές χρειάζεται να γίνει, όχι σε όλα τα περιστατικά, είναι η απεικόνηση του εγκεφάλου με MRI. Οι οδηγίες μας λένε ότι δικαιούνται και υποχρεούμαστε να τη διενεργήσουμε σε όλα τα κορίτσια που έχουν χρονολογική ηλικία κάτω από τα 6 έτη της ζωής και παρουσιάζουν πρώιμη ύβη, και επίσης οπωσδήποτε σε όλα τα αγόρια, ανεξαρτήτου της ηλικίας. Και βέβαια, όταν υπάρχουν συμπτώματα με νευρολογικής ή οφθαλμολογικής φύσεως, συμπτωματολογία, ή αν έχουμε μια ταχαίως εξελισσόμενη κατάσταση, που παρότι εμείς παρεμβαίνουμε, δεν έχουμε την ανταπόκριση που θα θέλαμε ή πολύ γρήγορα εξελίσσεται χωρίς να προλάβουμε, χωρίς να ανταποκρίνεται σε αυτό που περιμένει κανείς, ή αν είναι κεντρικού τύπου η πρώιμη ήδη από τις δοκιμασίες μας, τότε σε αυτές τις περιπτώσεις απεικονίζουμε και τον εγκέφαλο με μια μαγνητική τομογραφία. Στις περιπτώσεις που θα βρούμε παθολογικά ευρήματα είναι ένα 6-14% σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, και μάλιστα υπάρχει και μια συχνότητα 1/10 περιπτώσεις, το 11% για την ακρίβεια, στην οποία θα βρούμε συνενταλώματα, τυχαία ευρήματα που δεν έχουν καμία σχέση με τη διερευνούμενη κατάσταση. Αν θα μπορούσα να τα οργανώσω στη σκέψη μας όλα μαζί, θα μου επιτρέψετε να κάνουμε μια πολύ πολύ γρήγορη οργάνωση και μετά θα παραπέμψω από πού είναι αυτά τα διαγράμματα τροποποιημένα. Άρα λοιπόν, σε κάθε κορίτσι ηλικίας κάτω των 8 ετών που παρουσιάζει θυλαρχή, ή κάθε αγόρι ηλικίας κάτω των 9 που παρουσιάζει αύξηση του μεγέθους του όγκου των ορχαιών του, πάνω από τα 3 ml. Έχω στα χέρια μου δύο εργαλεία που είναι η ακτινογραφία αριστεράς άκρας χειρός και τα διαγράμματά μου, για να δω και να αναζητήσω αν υπάρχει πρόοδο στην οστική του ηλικία και αν υπάρχει επιτάχυνση του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης. Σε αυτή την περίπτωση μπορώ μετά να βοηθηθώ περαιτέρω παραγγέλλοντας βασικές τιμές γονατοτροπινών και στεροειδών του φύλου, τη τεστοστερόνη και τη εστραδιόλη. Και από εκεί και έπειτα μετά, αν η βασική τιμή της LH είναι μετρήσιμη, μετρούμενη, πάνω ακόμα και από το 0,2, έχω δεν έχω θετικά ψηλές τιμές, δηλαδή στεροειδών του φύλου, πρόκειται μάλλον για μια κεντρική πρώιμη ήβη, σκέψη μου είναι εκεί, μέχρι να την αποδείξω. Αν οι τιμές της LH είναι χαμηλές, κατασταλμένες πλήρως, θα προχωρήσω στη δοκιμασία της διενέργεια της δοκιμασίας LHRH test, συγγνώμη. Ναι, εδώ. Και αν υψηλές οι τιμές στην ανταπόκριση που θα πάρουν πάνω από 8 μονάδες αναλύτρω στην LH, όταν ξέρω ότι πρόκειται για μια κεντρική πρώιμη ήβη, αν είναι κατεσταλμένες τιμές και μετρώ εγώ ιστρογόνα ή τεστοστερόνη στην περιφέρεια, πρόκειται για μια περιφερική πρώιμη ήβη. Στην άλλη περίπτωση, στον αντίποδα, εάν έχω ένα παιδί που αυτό που προεξάρχει είναι η αδρεναρχή, η τρίχωση, σε αυτή την περίπτωση θα αναζητήσω και πάλι με το εργαλείο της οστικής ηλικίας να δω αν έχω διαφορά, αν έχω πρόοδο της οστικής σε σχέση με τη χρονολογική, και θα ψάξω να αναζητήσω αν οι όρχες μου ακολουθούν την κατάσταση αυτή και είναι και αυτοί μεγαλύτεροι από τα 3 ml ή αν παραμένουν μικροί
όπως τα άνευα παιδιά, εάν το κορίτσι δεν έχει θηλαρχή. Σε αυτή την περίπτωση, η σκέψη μου πιο πολύ θα κατευθυνθεί προς τα επινεφρίδη. Γι' αυτό θα παραγγείλω κυρίως τα ανδρογόνα, με τεστοστερόνη, ΔΕΑΣ και 17 υδρόξυ προγεστερόνη. Και αν έχω ήδη ψηλές τιμές 17 υδρόξυ προγεστερόνη, τότε κατευθύνομαι προς τις διαταραχές της συγγενείου υποπλασία του φλουίδων επινεφρίδιων, τη μη κλασική μορφή ή την απλή αρνοποιητική μορφή χωρίς απώλεια άλατος. Και εκεί θα παραγγείλω μοριακά τεστ για να μπορέσω να βρω τη γενετική τη γονιδιακή βλάβη. Στην άλλη περίπτωση, στην οποία είναι πολύ πολύ ψηλές τιμές των ΔΕΑΣ και προεξάρχουν αυτά κυρίως στην εργαστηριακή μου διερεύνηση και της τεστοστερόνης, τότε θα προσανατολιστώ και πάλι προς τα επινεφρίδια, αναζητώντας ενδεχομένως μια εξεργασία. Αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώνοντας την θεωρία, δεν θα σας κουράσω άλλο. Αν μπορούσα να σας παραπέμψω σε αυτό, σε δύο αναφορές που νομίζω ότι συνοψίζουν άριστα για τον κλινικό παιδίατρο, παιδοενδοκρινολόγο, ενδοκρινολόγο που διαχειρίζεται την πρώιμη ύβη, θα ήταν αυτές οι δύο, τις οποίες σας τις παραθέτω εδώ, δίνοντάς σας όλες τις πληροφορίες για να ανατρέξετε για ό,τι περισσότερο σε λεπτομέρειες θα θέλατε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Έχουμε ολοκληρώσει το κομμάτι το πρώτο της θεωρίας. Οπότε, αν είστε σύμφωνοι, θα περάσουμε σε μια διαδραστική μορφή. Θα ήθελα να παρακαλέσω, εκτός από εσάς που είστε εδώ, και είναι εύκολο να σας δω, αλλά και εσάς όλους που είστε από το σπίτι, να συμμετέχουμε τώρα μαζί στο να παίξουμε με ένα μικρό διαδραστικό παιχνίδι που θα βοηθήσει πολύ στο να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα που τα λέμε εμείς από εδώ από το πόντι μου, αλλά πολλές φορές δεν είναι τόσο εύκολο να τα έχουμε πάντα διαθέσιμα. Για όσους είναι στην αίθουσα, θα χρησιμοποιήσετε όποια συσκευή έχετε διαθέσιμη, συνήθως το κινητό. Για όσους είναι εξ αποστάσεως και παρακολουθούν, θέλω να τους προσκαλέσω να συμμετέχουν σε αυτό το καχούτ που θα παίξουμε τώρα μαζί, από μία άλλη συσκευή από αυτή που παρακολουθούν τη συνεδρία αυτή, δηλαδή από ένα κινητό τηλέφωνο, μία ταμπλέτα, από ό,τι υπάρχει διαθέσιμο άλλο, ούτως ώστε να έχουν την πολυτέλεια και να παίζουν και να απαντούν από το κινητό και να βλέπουν από τον υπολογιστή τους τα ερωτήματα. Άρα λοιπόν σας παρακαλώ πολύ να πληκτρολογήσετε σε όποιο browser θέλετε www.kahoot.it και όχι com, όπως ακριβώς αναγράφετε στις οθόνες σας, ή αν θέλετε να σκανάρετε το QR που υπάρχει στην οθόνη, ό,τι σας εξυπηρετεί καλύτερα. Και θα σας ζητήσουμε το που θα μπείτε ένα PIN number. Το PIN number του παιχνιδιού μας είναι 254-2460 που βλέπετε και στις οθόνες σας. Ακολούθως, αφού μπείτε, έχουμε ήδη τους πρώτους παίκτες, τέλεια. Θα σας ζητήσει ένα nickname, .it, είναι και γραμμένο. Θα σας ζητήσει ένα nickname, βάλετε ό,τι θέλετε. Μην βάλετε το αληθινό σας όνομα, να έχει και παιγνιώδη χαρακτήρα. Ήδη έχουμε αρκετούς παίκτες. Θα ξεκινήσουμε με λίγες ερωτήσεις, πολύ λίγες, 2-3 ερωτήσεις από τη θεωρία και θα συνεχίσουμε μετά με κάποια περιστατικά, στα οποία επίσης στην πορεία του περιστατικού θα μεταφερόμαστε και πάλι στο Kahoot για να έχουμε τη δική σας γνώμη για το πώς θα διαχειριζόσαν το περιστατικό εσείς, τι επιλέξαμε να κάνουμε εμείς και τι τελικά προέκυψε. Ναι. Να ξεκινήσουμε. Πολύ ωραία. Εντάξει. Λέει you are in. Αυτό σημαίνει... See your nickname or screen. Βλέπετε το όνομά σας, κύριε Πρόεδρε. Βλέπω αυτό. On screen. Εκεί το βλέπω το Εντάξει. Είμαι εντάξει. Είστε άριστα. Ωραία, πάμε συνέχεια. Έχουμε 31. Ωραία, θα το ξεκινήσουμε. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε τα κινητά μας μόνο για να ψηφίσουμε. Όλα τα υπόλοιπα τα κάνουμε από την οθόνη, είτε από τον υπολογιστή να παρακολουθείτε, ή εδώ από τον προτζέκτορα. Η ερώτηση είναι, η πρώιμη ύβη περιλαμβάνει την εμφάνιση σημείων ανίβωσης πριν τα 9 έτη στα κορίτσια ή πριν τα 8 έτη στα αγόρια.
είναι true or false, σωστό ή λάθος. Παρακαλώ ψηφίστε τι νομίζετε ότι είναι σωστό, επιλέγοντας το αντίστοιχο χρώμα. Μπλε για το σωστό, κόκκινο για το λάθος. Έχετε 15 δευτερόλεπτα ακόμη. Είναι πολύ απλή η πρώτη ερώτηση για να... Ακριβώς, για να εξοικειωθούμε. Και όμως, μπόρεσα κάποιους να την απαντήσουν λάθος. Γιατί, κυρία Γαλή, είναι λάθος. Οι νέοι συνάδελφοι είπαν ότι είναι σωστός ο ορισμός. Εντάξει. Τι έχουμε κάνει λάθος? Το ανάποδο, είπαμε. Η πρώη μη είδες στα αγόρια είναι πριν τα 9 και στα κορίτσια πριν τα 8. Ας το σημειώσουμε αυτό. Μην μπερδευόμαστε. Next. Μάλιστα. Αυτό ήταν εύκολο. Βάλε μας δύσκολα. Ναι, στο τέλος θα έχουμε και πόντι. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε στην απλή ακτινογραφία, η ερώτηση νούμερο 2, στην απλή ακτινογραφία αριστεράς άκρας χειρός, για τον έλεγχο της οστικής ηλικίας, το σισαμοειδές οστούν ανατέλει φυσιολογικά πότε στα κορίτσια, πότε στα αγόρια. Έχουμε 4 συνδυασμούς. Είναι ένα από τα σημεία κλειδιά που ξέρουμε ότι έχουμε έκθεση στα στεροειδή του φύλου. Ποια είναι η ηλικία που πρέπει να έχουμε στο νου για ένα αγόρι και για ένα κορίτσι, ότι φυσιολογικά δικαιούμαι να βλέπω σισαμοειδές στην ακτινογραφία του? Εδώ ο χρόνος είναι λίγο περισσότερος για να μπορεί να ψηφίζει και το κοινό από το σπίτι, που έχει μια καθυστέρηση σχέση με εμάς. Ναι! Ωραία. Ασημίνα, για πες μας, για σχολίασε. Η πλειοψηφία απάντησε σωστά, όντως. Αλλά έχουμε αρκετές ψήφους που μας ξέφυγαν δεξιά και αριστερά. Τι πρέπει, κυρία Γαλή, στην οστική μας ηλικία? Πρέπει να ηλικία. Γνωρίζουμε ότι γενικά αγόρια και κορίτσια έχουν μια διαφορά 2 χρόνια. Έτσι. Άρα στα κορίτσια τους σισαμοειδές βγαίνει στα 11 και όταν το βλέπουμε αυτό είναι σημείο ότι κυκλοφορούν η στρογόνα και στα αγόρια στα 13 που σημαίνει ότι αρχίζει να κυκλοφορεί τεστοστερόνη. 2 χρόνια διαφορά. Αν λοιπόν δούμε σε ένα κοριτσάκι το 11, σε ένα κοριτσάκι 8 χρονών, 11, δούμε το σισαμοειδές, είναι πάρα πολύ προχωρημένη ως την ηλικία και δεν ξέρουμε αν αξίζει να κάνουμε και αναστολή. Θα το πούμε αργότερα αυτά, βέβαια. Καλά, η Πάτρα σκίζει, ε. GG είμαι εγώ. Στην ερώτηση νούμερο 3. Ως κλινικός γιατρός, πότε πρέπει να ανησυχήσω? Όταν διερευνώ την πρώιμη ήβη σε ένα αγόρι ή σε ένα κορίτσι? Και αυτή είναι πολύ απλή ερώτηση. Το συζητήσαμε και στην αιτιολογία αρκετά. Αλλά επειδή είναι θεμελιώδες, ας πάρουμε και 100%. Και έχουμε μόνο 15 απαντήσεις, θέλουμε και τις υπόλοιπες απαντήσεις σας. Των παικτών. Είναι πολύ απλή ερώτηση, δεν έχει κάτι παγίδα. Ναι. Και εδώ να σχολιάσουμε, να πούμε πρώιμη ήβη σε αγόρι, βάζουμε αστεράκι. Πρώιμη ήβη σε κορίτσια, είμαστε πολύ εξοικειωμένοι. Συνήθως είναι απλή ιδιοπαθής. Και το αντίθετο, όπως θα πούμε, είναι με την καθυστέρηση της ήβης. Καθυστέρηση της ήβης στα κορίτσια είναι αστεράκι. Καθυστέρηση ήβης στα αγόρια είναι κάτι φυσιολογικό, όπως θα μας πούνε. Άρα, να το κρατήσουμε αυτό με την πρώιμη ήβη. Ανησυχούμε στα αγόρια που έχουν πρώιμη ήβη. Τι εννοείς, ότι είμαστε καθυστερημένοι? Πάλι καλά. Ωραία. Θέλω να παρακαλέσω, αν γίνεται, να προβάλλουμε τώρα το PowerPoint για να προχωρήσουμε στα περιστατικά. Ωραία. Λοιπόν, αφού λοιπόν κάναμε αυτό το ζέσταμα και στο Kahoot και στη θεωρία, πάμε να δούμε αληθινά πράγματα. Και περνάμε στην πρώτη μας περίπτωση. Ο Γιάννης έχει χρονολογική ηλικία 8 ετών. Από πολύ μικρός είχε μια ελαφρά τρίχωση στο εφήβιο, αλλά δεν αξιολογήθηκε ιδιαίτερα, δεν προβλημάτισε τους γονείς, ούτε τον παιδίατρο ακόμη. Παρά τα αυτά όμως τώρα, στα 8 του έτη, παραπέμπεται για ενδοκρινολογική εκτίμηση. Γιατί παρουσιάζει μια σημαντική αύξηση της τρίχωσης στο εφήβιο, εδώ και 15 περίπου μήνες. Είναι ένα παιδί που είναι μεγαλόσωμο, βλέπετε και το διάγραμμά του, το ύψος του
βαδίζει πάνω κοντά στην 90η εκατοστή θέση, το βάρος στην 75η. Δεν έχω να σας αναφέρουμε τίποτα από το περιγεννητικό αναμνηστικό του αξιοσημείωτο. Ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό, ένα υγιές παιδί ως τώρα. Ένα παιδί σε μια υγιή οικογένεια, γονείς φαινοτυπικά υγιείς, αρκετά ψηλός ο μπαμπάς. Και η μαμά επίσης. Έχει ένα target που το βλέπετε σημειωμένο στο διάγραμμα, που είναι αρκετά ψηλό, αρκετά ψηλού παιδιού. Και αφού προσέρχεται, κάνει την κλινική σας εξέταση και σταδιοποιείται ότι κατά Τάνερ έχετε pubic hair 2, όγκο όρχιον 3 ml λάμφο και τρίχωση στις μασχάλες, ένα σταυρό με οσμή. Μετράτε το πέος του παιδιού και έχει 9,5 εκατοστά μήκος, στη χρονολογική ηλικία των 8 ετών. Και το χρώμα του είναι αρκετά σκούρο. Η μαμά αναφέρει ότι τελευταία ίσως της φαίνεται ότι έχει σκουρίνει περισσότερο. Η πρώτη μας ερώτηση για το παιδί αυτό είναι πώς αξιολογείται το στάδιο ανίβωσης κατά Τάνερ στο συγκεκριμένο παιδί, στο Γιάννη. Έχετε 4 επιλογές να μας πείτε αν είναι φυσιολογικό, παθολογικό και γιατί. Συνεχίζετε να βλέπετε το διάγραμμα ανάπτυξης και επίσης κάποια στοιχεία από το ιστορικό του, καθώς και το Τάνερ στάδιο του. Θέλουμε τις απαντήσεις όλων. Είκοσι απαντήσεις μας. Έχουμε 15 μόλις δευτερόλεπτα. Τις θέλουμε ολονών τις απαντήσεις. Μπορεί να είναι φυσιολογικό και αν είναι γιατί, παθολογικό και αν είναι γιατί. Ωραία, συμφωνούμε όντως με την πλειοψηφία της συντριπτική που είπε ότι είναι παθολογικό για την ηλικία του. Γιατί, κυρία Γαλή, είναι παθολογικό για την ηλικία του? Είναι παθολογικό γιατί στην ηλικία των 8 χρόνων τα αγόρια δεν έχουν τρίχωση του εφηβέου, είναι παθολογικό. Ο ρυθμός του είναι πολύ, όπως βλέπετε, η ανάπτυξή του είναι πάρα πολύ γρήγορη και η τρίχωση αυτή είναι και από πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή αυτό που λέει ότι ήταν από τη γέννηση, μάλλον από μικρή ηλικία. Έτσι. Άρα, σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει φυσιολογικά τρίχωση του εφηβέου στην ηλικία των 8 ετών στα αγόρια. Έχετε να μας κάνετε κάποιο σχόλιο για το πέος? Έπρεπε να σκεφτούμε κάτι. Ναι. Είναι φυσιολογική τιμή? Υπόθηκε ότι η όρχιση είναι μικρή, κάτω από 3 ml και το πέος είναι μεγάλο. Δηλαδή, σε αυτή την ηλικία είναι γύρω στα 6-6,5, ανάλογα με τις καμπύλες που έχουμε. Βέβαια, έχουμε πινακάκια που βλέπουμε ακριβώς για την ηλικία, αλλά το 9,5 αντιστοιχεί σε έναν έφηβο γύρω στα 12, 13 κλπ. Ωραία, ευχαριστούμε. Ας περάσουμε στο PowerPoint, να προχωρήσουμε να δούμε το περιστατικό μας. Παραγγέλνετε λοιπόν την ακτινογραφία αριστερά στα ακρασχυρός για να προσανατολιστείτε. Και στην ακτινογραφία αυτή, κατά γκρούλου και πάλι, είναι 11 έτη. Ενώ ο Γιάννης ξέρουμε ότι η χρονολογική του ηλικία είναι 8 ετών. Και άρα, αν βάλετε το τωρινό του ύψος στην χρονολογική του, στην οστική του ηλικία, σας βγαίνει ότι από εκεί που μεγαλώνει στην 90η, είναι περίπου κοντά στην 10η εκατοστή θέση. Η επόμενη μας ερώτηση είναι ποια είναι η πιθανότερη διάγνωσή σας για το Γιάννη. Μπορεί να έχει ενωρίς ενίβωση, early puberty. Έχει πρώιμη ήβη, κεντρική πρώιμη ήβη, πρεκόσιος πιούμπερτη, ή έχει περιφερική πρώιμη ήβη. Τι από τα τρία μπορεί να έχει ο Γιάννης που είναι 8 χρονών. Έχει 3 ml όρχης, έχει pubic hair 2 και έχει οστική ηλικία προχωρημένη κατά περίπου 2 έτη, 3 από τη χρονολογική του. Λίγα δευτερόλεπτα ακόμη, για λίγες απαντήσεις ακόμη, αν και πιο πολύ έχετε απαντήσει. Και ο χρόνος τελείωσε και φυσικά έχει περιφερική πρώιμη ήβη. Γιατί δεν μπορεί να έχει κεντρική πρώιμη ήβη, κυρία Γαλή, που κάποιοι συνάδελφοι το επέλεξαν?
Δεν μπορεί να έχει κεντρική πρώιμη ύφη, γιατί το σημείο της αληθούς κεντρικής πρώιμης ύφης είναι η αύξηση του μεγέθους των όρχεων. Έτσι, και όχι η αδρεναρχή και το πέος. Όπως είναι στα κορίτσια η θυλαρχή, το αντίστοιχο είναι στα αγόρια η αύξηση του μεγέθους των όρχεων. Άρα είναι ψευδής αυτή η πρώιμη ύφη, δεν είναι αληθής. Για να περάσουμε ξανά πίσω στο περιστατικό μας. Την επομένη το πρωί στο Γιάννη παραγγέλνεται αιμοληψία, στην οποία προκύπτουν αφές οι βασικές τιμές. Έχετε γονατοτροπίνες χαμηλές, τεστοστερόνι 18 νονογκράμμα αντιέλ, 17 υδρόξυ προγεστερόνι στο 12 και δέλτα 4 ανδροστενδιόνι λίγο πάνω από το φυσιολογικό στο 3. Και παραγγέλλεται ακολούθως και η δοκιμασία LHRH, η οποία είναι αυτή που βλέπετε μπροστά σας. Έχετε και για τους τρεις χρόνους, LH και FSH, και τεστοστερόνι μόνο στο χρόνο 0, στο baseline. Άρα λοιπόν με το προφίλ αυτό, μάλιστα. Η απάντηση είναι ότι την παραγγείλαμε, την κάναμε στο νοσοκομείο, θα μπορούσαμε να μην την έχουμε κάνει, θα μας έφτανε το baseline. Και γι' αυτό, κυρία Τζανέλα, που έχει το απόλυτο δίκιο, συμπληρώσαμε με αυτή τη δοκιμασία, που θα έφτανε. Όντως, έχετε απόλυτο δίκιο. Θα μπορούσαμε να μην έχουμε κάνει καθόλου την LHRH. Συμπληρώσαμε με αυτή τη δοκιμασία συνάχτερ, που έχετε ένα πικ μέχρι το 110, τη 17 υδρόξυ προγεστερόνη, και φυσικά μετά με sequencing, στον οποίο πραγματικά βρέθηκε ότι υπάρχει μια μοριακή βλάβη, που είναι συμβατή με την κλασική μορφή της ΥΦΕ, χωρίς απώλεια άλατος. Άρα λοιπόν, μαζεύοντάς το, ο Γιάννης έχει κλασική σύφε, χωρίς απώλεια άλατος, από την οποία έχει πρώιμη, αδρεναρχία από τα 8, οστική ηλικία προχωρημένη κατά 3 έτη, ψηλά επίπεδα βασικής 17 υδρόξη, που δεκαπλασιάζονται όταν κάνω την πρόκληση και τη διαγύρση με το συνάχτεν. Η ερώτησή μας είναι η εξής. Ποιες είναι οι θεραπευτικές σας επιλογές στο παιδί αυτό? Θα δώσετε υδροκορτιζόνη μόνο για το στρες. Θα δώσετε και υδροκορτιζόνη και φθορή υδροκορτιζόνη. Δεν θα κάνετε απολύτως τίποτα, γιατί είναι ένα υγιές παιδί. Ή θα δώσετε αγωγή μόνο με υδροκορτιζόνη. Δώστε μας και οι υπόλοιποι τις απαντήσεις σας. Τελειώνει ο χρόνος μας. Ο λαός, κυρία Γαλή, ψήφισε. Και ψήφισε αγωγή με υδροκορτιζόνη. Όμως, υπάρχουν 5 συνάδελφοι που δεν θα έκαναν τίποτα και θέλω να μας πείτε γιατί αυτοί οι συνάδελφοι δεν θα είχαν επιλέξει το σωστό. Και επίσης υπάρχουν και κάποιοι που θα επέλεγαν να δώσουν και φθορή υδροκορτιζόνη. Είπαμε ότι εδώ είναι η συγγενής υπερπλασία του φλοίου των επινεφριδίων, χωρίς απώλεια άλατος. Έτσι. Ήταν μόνο η ερενοποιητική μορφή, οπότε χρειάζεται μόνο υδροκορτιζόνη και όχι φθορή υδροκορτιζόνη. Και αυτό έχει σαν σκοπό να ελαττώσει τα επίπεδα των ανδρογόνων που παράγονται στα επινεφρίδια, ώστε να μην προχωρήσει κι άλλο η οστική ηλικία του παιδιού. Και είναι ψηλό παιδί και κοντός ενήλικας μετά, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Αυτή ήταν η πρώτη μας περίπτωση που ολοκληρώθηκε. Και ας προχωρήσουμε στη δεύτερη περίπτωση, στην οποία έχετε την Νικολέτα. Η Νικολέτα είναι 6 ετών και 2 μηνών. Σας την παραπέμπει ο παιδίατρός της, γιατί έχει αμφωτερόπλευρη θυλαρχή εδώ και 4 μήνες, δηλαδή από τα 5 και 8 δωδέκατα. Από το περιγεννητικό αναμνηστικό τύπο του ταξιοσημείου, το δεύτερο στόκος, τελειόμενο παιδί, φυσιολογικό appropriate for gestational age, το βάρος γέννησης, ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό. Οι γονείς είναι μετρίου αναστήματος, έχει ένα target μέσα που το βλέπετε ζωγραφισμένο εκεί στην καμπύλη. Αντικειμενικά στην εξέτασή δεν βρίσκεται τίποτα παθολογικό. Σταδιοποιείται το παιδί κατά Tanner και βρίσκεται ότι έχει pubic hair 1, breast 3. Και καθόλου τρίχος της μασχάλης. Το διάγραμμά του που σας το στέλνει ο παιδίατρος είναι αυτό που βλέπετε εκεί δίπλα. Παραγγέλλεται οστική ηλικία και ενώ έχετε χρονολογική 6 και 2, η οστική σας είναι στα 8 έτη. Και παραγγέλλεται και βασικές τιμές γονατοτροπινών και η στραδιόλης
και τεστοστερόνης και δείκτες καρκινικούς. Έχετε μια LH βαστική στο 2,3, μια FSH στο 8, μεγαλύτερη. Εστραδιόλ 26,7 πικογράμμα ένα ml, τεστοστερόνη χαμηλή, αρνητικού στους δείκτες. Και αποφασίστε ότι πρέπει να συμπληρώσετε μια δοκιμασία, κυρία Τζανέλα. Και η δοκιμασία είναι αυτή. Έχετε ένα πικ της LH στο 33, ένα πικ της FSH στο 17 και εστραδιόλ στο χρόνο 0 ψηλή, 32,4. Απεικονίζετε το παιδί αυτό, κάνετε μαγνητική και προκύπτει μια βλάβη η οποία έχει χαρακτήρες υποθαλαμικού αμαρτώματος. Το ερώτημά μας είναι το εξής. Ποιο από τα παρακάτω είναι λάθος? Οι βλάβες του κεντρικού νευρικού συστήματος είναι συχνότερες στα αγόρια με κεντρική προημίβη. Το υποθαλαμικό αμάρτωμα προκαλεί προημίβη. Οι βλάβες είναι συχνότερες στα κορίτσια με προημίβη ηλικίας κάτω από τα 6. Οι βλάβες ανεβρίσκονται σε ποσοστό πάνω από το 50% των κοριτσιών. Ποιο από τα 4 πιστεύετε ότι είναι λάθος? Ο κύριος Πρόεδρος είπε ότι είναι εύκολη ερώτηση. Αυτό είναι ευκολάκι. Έχω μόνο 10 απαντήσεις, κύριε Χρήση. Έχω μόνο 10 απαντήσεις. Εγώ έχω απαντήσει. Ρίξε μας ποιος είναι πρώτος. Είμαι βέβαιη ότι απαντήσατε εσείς. Άλλα 5-6 δευτερόλεπτα για να βρούμε το λάθος. Ναι, φυσικά. Το λάθος είναι ότι ένα στα δύο κορίτσια και περισσότερα θα βρούμε βλάβη, παθολογία στο κεντρικό νευρικό σύστημα, αν την απεικονίσουμε. Και θα ευθύνεται και αυτή για την πρώιμη της ΥΒΗ. Για καλύτερο σχόλιο σας. Ότι οι όγκοι στα κορίτσια, δηλαδή για την πρώιμη ΥΒΗ, είναι σπάνιες καταστάσεις, έτσι. Δεν είναι ότι είναι πάνω από 50%, όπως λέμε εδώ πέρα, αυτή είναι λάθος. Όλα τα άλλα, το αμάρτωμα είναι αυτό το οποίο κάνει πρώιμη ΥΒΗ, όπως είπαμε. Οι βλάβες στο κεντρικό νευρικό σύστημα στα αγόρια κάνουν πρώιμη ΥΒΗ. Και οι βλάβες είναι συχνότερες σε κορίτσια με πρώιμη ήδη κάτω από τα 4. Γι' αυτό και η μαγνητική που λέμε εκεί είναι κάτω από 6, έτσι όσο γίνεται πιο μικρά, γίνεται οπωσδήποτε μαγνητική. Στα πιο μεγάλα δεν είναι απαραίτητη μαγνητική να γίνει. Ωραία. Και πάμε σε άλλη μία ερώτηση. Πώς θα θεραπεύσετε την Νικολέτα που έχει αυτή την κεντρική πρώιμη ήδη? Τι επιλογές έχετε να δώσετε? Έχετε οξυγική προτερώνη, GnRH αγωνιστή, μέδροξη προγεστερώνη, GnRH ανταγωνιστή. Τι θέλετε να επιλέξετε? Έχει υποθαλαμικό αμάρτωμα. Τι δικαιούται να πάρει και γιατί? Πήραμε όλες τις απαντήσεις και τελειώσαμε νωρίτερα. Ναι, όντως η πλειοψηφία λέει το σωστό. Όντως GnRH αγωνιστές θα δώσουμε και όχι όλα τα υπόλοιπα. Ας περάσουμε στο PowerPoint ξανά. Και ολοκληρώσαμε και αυτή την περίπτωση. Να περάσουμε στην περίπτωση νούμερο 3 και να τελειώσουμε την προημίβη, να παραδώσουμε τη σκητάλη στην καθυστερημένη. Η Κατερίνα είναι πιο μικρούλα. Είναι 4 ετών και 2 δωδέκατα. Ο παιδίατρος σας την παραπέμπει γιατί έχει θυλαρχή που την παρακολουθεί εκείνος και επιδεινώνεται συνεχώς εδώ και ένα χρόνο. Οι γονείς ανησυχούν πάρα πολύ, γιατί την περασμένη εβδομάδα είχε και κολυμπική αιμόρρεια το παιδί στα 4 του έτη για 3 μόνο μέρες. Οι γονείς είναι φαινοτυπικά υγιείς, δεν είναι συγγενείς, η μαμά έχει μια φυσιολογική μυναρχή στα 12 έτη, είναι ένα παιδί με ένα ελεύθερο περιγεννητικό αναμνηστικό. Έχουν μέτριο ανάστημα στην οικογένεια, έχει ένα target στο 164, που το βλέπετε στην καμπύλη της. Ο παιδίατρος δεν είχε καμπύλες να σας στείλει, δεν ήταν πολύ τακτικός σε αυτό, αλλά οι γονείς σας λένε ότι η Κατερίνα πάντα ήταν από τα πιο ψηλά παιδάκια της τάξης της. Όταν τη μετράτε εσείς στο ιατρείο και την κάνετε plotting της καμπύλης της, βρίσκετε ότι έχει ένα ύψος 90 και 95 κάπου ενδιάμεσα και ένα βάρος 75 με 90. Παίρνετε την οστική της ηλικία και αυτή είναι 5 και 6 δωδέκατα, ενώ η χρονολογική είναι στα 4, όπως είπαμε, 4 και 2. Στην κλινική εξέταση που κάνετε στο παιδί, το σταδιοποιείτε κατά Tanner να είναι pubic hair 1, breast 2 προς 3,
και χωρίς καθόλου τείχος στις μασχάλες. Επίσης παρατηρείτε ότι έχει και λευκόρια, αλλά κανένα άλλο παθολογικό έβριμα. Οι βασικές τιμές των ανθρωπινών της είναι αυτές. Η στραδιόλη επίσης, η βασική της τιμή είναι αυτή, αρκετά ψηλή, χαμηλή, μη ανιχνεύση με το αστερόνι, αρνητικοί δείκτες. Και παραγγέλλεται μια δοκιμασία LHRH, στην οποία οι τιμές, η μέγιστη που παίρνετε από την LH είναι το 1, τη μέγιστη από την FSH το 1,7 και στραδιόλη στο χρόνο 0, 84 πικογράμμα ml. Αποφασίστε να συμπληρώσετε με ένα περιχογράφημα. Και όντως, στο περιχογράφημα βλέπετε ότι υπάρχει ένα συμπαγής ανομοιογενής όγκος, τον περιγράφει ο κτηνολόγος, που μέσα του έχει υγρικό περιεχόμενο 40 ml υγρού, είναι στην αριστερή οθήκη, έχει μια μήτρα με 44 χιλιοστά μήκος, μεγάλη, έχει και ενδομήτριο, το μετράκι μας το δίνει 3 χιλιοστά, όλα τα υπόλοιπα από την κοιλιά τα δίνει ότι είναι φυσιολογικά. Η ερώτησή μας είναι για την Νικολέτα, την Κατερίνα, συγγνώμη. Αν σύμφωνα με όλα αυτά που είπαμε τώρα, η Κατερίνα τι έχει, ποιον ορισμό πλήρει, έχει κεντρική πρώιμη ήβη, έχει περιφερική πρώιμη ήβη, έχει μεμονωμένη πρώιμη θυλαρχή, έχει μεμονωμένη πρώιμη αδρεναρχή, τι έχει ένα παιδί που κλινικά έχει αυτό το στάδιο Τάνερ και το εργαστήριο σας δίνει τις τιμές αυτές. Λίγα δευτερόλεπτα ακόμη και για τις απαντήσεις των συνάδελφων που είναι εξ αποστάσεως. Κυρία Γαλή, τα σχόλιά σας. Ωραία. Η πλειοψηφία απάντησε σωστά. Υπάρχουν όμως και κάποιοι συνάδελφοι που είπαν ότι είναι μεμονωμένη πρώιμη θυλαρχή και μεμονωμένη πρώιμη αδρεναρχή ένας. Εδώ αυτό που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι έχουμε θυλαρχή σαφώς, αλλά έχουμε δυσανάλογα υψηλά επίπεδα ιστρογόνων σε σχέση με τις γονοδοτροπίνες. Έτσι. Άρα αυτό παραπέμπει ότι από κάπου οι γονοδοτροπίνες παράγονται. Τα ιστρογόνα, η στραδιόλη παράγεται έτσι και αναστέλλονται, καταστέλλονται οι γονοδοτροπίνες. Ας περάσουμε στο πόρμα να δούμε τι απέγινε η Κατερίνα. Η Κατερίνα τις επόμενες μέρες μπαίνει στο χειρουργείο για να αφαιρεθεί η βλάβη της. Γίνεται λαπαροτομική αφαίρεση της αριστερής οθήκης. Η δεξιά είναι φυσιολογική στη λαπαροτομία, μας περιγράφουν και οι χειρουργοί στο πρακτικό του χειρουργείου. Ο ποδοργανωτόμος στο πόρισμα μας περιγράφει μεγάλη κίστη με παχύ τείχωμα. Το τείχωμα της κίστης έχει κοκκιώδη κύτταρα. Και επίσης, πέριξ της κεντρικής που μου περιέγραψε ο ακτινολόγος, υπάρχουν και αρκετές μικρότερες θυλακικές κίστης. Παρά τα αυτά, οι μαζικοί αδένες της Κατερίνας υποχωρούν αργά-αργά, σιγά-σιγά. Μετά από 25 μέρες κάνατε αιμοληψία στο παιδί και η στραδιόλη έχει ήδη κατακριμιστεί, έχει πέσει πολύ χαμηλά και όλα βαίνουν καλώς. Έως μετά από 7 μήνες που παίρνετε ένα τηλεφώνημα από τη μαμά της. Τηλεφωνεί η μαμά και λέει ότι οι μαζικοί αδένες της Κατερίνας μειώνονται μεν, αλλά ποτέ δεν έγιναν όπως ήταν πριν ξεκινήσει το παιδί αυτήν όλη την ταλαιπωρία. Ξαναμετράτε επίπεδα εστραδιόλη στο πλάσμα και πάλι έχετε ψηλές τιμές. Δύο φορές. Τιμές έως 200 πικογράμμα ανά ml. Ο παιδίατρος έχει ήδη παραγγείλει, σας έχει προλάβει και έκανε νέο υπερηχογράφημα. Και τώρα ο υπερηχογραφής θα σας περιγράφει κίστης και στη δεξιά οθήκη που απέμεινε στην Κατερίνα. Και τέλος, η μαμά σας αναφέρει ότι τους τελευταίους 2 μήνες το παιδί παραπονιέται ότι το πόδι το ενοχλεί. Δεν μπορεί να πει ακριβώς που πονάει, αλλά προγραμμάτισαν να κάνουν και μια επίσκεψη στον ορθοπαιδικό, να δουν και ακτινογραφικά τι μπορεί να συμβαίνει με αυτό το παιδί που το ταλαιπωρεί το παιδί. Μετά από λίγες μέρες στο ραντεβού σας, πραγματικά στην κλινική εξέταση, βλέπετε ότι όταν εξετάζετε τα ισχύα, αντιδρά το παιδί στις παθητικές κινήσεις του αριστερού κάτω άκρου και σας φέρνει και την ακτινογραφία που θα πάει στον ορθοπαιδικό την επόμενη μέρα, που υπάρχει μια ύποπτη περιοχή δυσπλαστική στο αριστερό μοιραίο οστούν. Ας περάσουμε τώρα στο Kahoot. Η ερώτησή μας είναι ότι ποια είναι η υποψία σας ότι η Κατερίνα από τι πάσχει. Μπορεί να έχει οστεοσάρκωμα. Μπορεί να έχει νούναν, εξάλλου έχει προημίδη. Μπορεί να έχει μακιόν Ολμπράιτ και μπορεί να έχει μάρφαν. Τι απ' όλα μπορεί να έχει η Κατερίνα. Τι ταιριάζει πιο πολύ να έχει για την ακρίβεια.
Εύκολη είναι η ερώτησή μας, κύριε Γαλή. 23 απαντήσεις έχουμε πολύ γρήγορα. Πήραμε όλες μας απαντήσεις. Ναι. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Απλώς όμως στο McCune Albright έχουμε την πρώιμη ήβη, έχουμε την ινόνα δυσπλασία στα οστά, αλλά όμως έχουμε και καφέ ολοκυλίδες που δεν μας αναφέρεται καθόλου. Ας περάσουμε λίγο στο PowerPoint. Ναι, είχε μόνο αυτή την καφέ ολοκυλίδα που ήταν ακριβώς κάτω από την κοτσιδούλα, πίσω, στον τράχυλο. Πραγματικά, ψάχνοντας μετά την ακτινογραφία αυτή, παρατήρησε ο παιδίατρος ότι υπάρχει αυτή η μοναδική καφέ ολεοβλάβη στο τράχυλο. Η μαμά αναφέρει ότι είναι ένα σημάδι γνωστό από τη γέννηση. Δεν θα έπρεπε καν ενδεχομένως να είναι κάτι σημαντικό για μας, αλλά όντως η διάγνωση του παιδιού μας είναι αυτή. Και ας προχωρήσουμε στην τελευταία μας, νομίζω, ερώτηση, το Kahoot. Κάνετε γενετικό, μοριακό έλεγχο και όντως επιβεβαιώνετε την πολύ ισχυρή κλινική σας υποψία ότι το παιδί έχει McCune Albright. Τι θεραπευτικές επιλογές έχετε? Μπορείτε να δώσετε GnRH ανταγωνιστές και να ωφεληθεί το παιδί. Μπορείτε να δώσετε GnRH ανάλογο. Μπορείτε να δώσετε β' χωρική γονοτροπίνη. Ή μπορείτε να επιλέξετε να στολέ αρωματάσεις. Τι από όλα δικαιούται να πάρει ένα παιδί που έχει McCune Albright? Λίγες απαντήσεις ακόμα. Είναι πολύ διαβασμένο το κοινό, κύριε Γαλή. Δεν ξέρω αν θέλει κάτι να σχολιάσετε. Όλοι θα δώσουν αναστολέα της αρωματάσης και το παιδί θα πάρει το καλύτερο. Αν θέλετε να προβάλλουμε την τελευταία διαφάνεια για να ολοκληρώσουμε, να παραδώσουμε τη σκυτάλη. Τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ελπίζουμε να μην σας κουράσαμε. Ο νικητής. Να δούμε και τον νικητή για το πρώτο μέρος. Να προβάλλουμε λίγο το... Γιατί θα είναι διαφορετικός. Λοιπόν, στο πόντιουμ. Η Σοφία. Συγχαρητήρια στη Σοφία. Ο GG νούμερο 2 και ο μεγάλος νικητής. Ποιος είναι? Ο Άλεξ. Θερμά συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ.